Γεωργίου από την ΕΠΟΜΑΕ. Το θέμα μας είναι τα μέτρα προώθησης για την ποδηλασία και το περπάτημα. Γιατί χρειαζόμαστε τέτοια μέτρα, είναι προφανές. Για να προωθήσουμε την ιδέα της χρήσης του ποδηλάτου και του περπατήματος. Παρόλο που θα επικεντρωθώ στην ποδηλασία, θεωρώ ότι το ίδιο ισχύει και για το περπάτημα. Γιατί θέλουμε να το κάνουμε αυτό? Θέλουμε για την ευρύτερη αποδοχή από την κοινωνία της χρήσης του ποδηλάτου. Επιθυμώντας να κάνουμε κάτι τέτοιο, να πάρουμε κάποια μέτρα προώθησης για τη χρήση του ποδηλάτου, δεν θέλουμε να προσιλητήσουμε τον κόσμο να ανέβει στο ποδήλατο. Θέλουμε απλώς να τον προσκαλέσουμε να κατανοήσει ότι όντως μπορεί να επιλέγει το ποδήλατο ως ένα από τα μέσα μετακίνησής του. Άρα λοιπόν, καταρχάς, η γνώμη μου είναι ότι θα έπρεπε να βάλουμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους. Μιλάμε δηλαδή για το 5% των μετακινήσεων, το 2, το 10, το 32. Όλες αυτές οι εκπληκτικές εικόνες που είδατε πριν από λίγο τον κύριο Βλαστό αφορούν πόλεις που το ποδήλατο μπορεί να έχει από 5 μέχρι και 45% χρήσης στις πόλεις αυτές. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανείς να τρομάζει, να φαντάζεται ότι για να γίνει ωραία η πόλη του πρέπει οπωσδήποτε να πουλήσει το αυτοκίνητό του και ντε και καλά να κυκλοφορούν όλοι με τα ποδήλατα. Μπορεί να είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Το ποσοστό που, όπως είπαμε και πριν, είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό. Εγώ αυτό που θα σκεφτόμουν είναι το πρώτο πράγμα, λοιπόν, είναι να καταγράψει κανείς τους στόχους του. Δηλαδή, ας πούμε ότι είναι η ανάπτυξη της χρήσης του ποδηλάτου και η αποδοχή του μέσου. Στη συνέχεια, να σκεφτεί ποιο είναι το κοινό στο οποίο θα απευθυνθεί για να πάρει αυτά τα μέτρα. Εγώ θα το χώριζα σε τρεις κατηγορίες. Στους υπάρχοντες χρήστες ποδηλάτου, στους ενδυνάμει χρήστες ποδηλάτου, δηλαδή αυτοί που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν το ποδήλατο, θα ήταν πρόθυμοι υπό προϋποθέσεις, αλλά και στους εχθρούς του ποδηλάτου. Σε αυτούς που κανείς θα έπρεπε να τους εξηγήσει ότι αν ο γείτονάς σου πάρει ποδήλατο, εσύ μπροστά σου, αντί να έχεις ένα αυτοκίνητο, θα έχεις ένα ποδήλατο που είναι πιο εύκολο να το προσπεράσεις. Ή δεν θα αναζητάς άλλη μια θέση παρκαρίσματος στο κέντρο, γιατί αυτός που είναι μπροστά σου δεν θα σου πάρει τη θέση του παρκαρίσματος. Και στη συνέχεια να καταγράψει κανείς ένα μικρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτών των στόχων, χωρίζοντάς τα με βάση το χρόνο υλοποίησης και όχι το πότε θα ξεκινήσουν, σε βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Μερικές πολύ, πολύ σύντομες ιδέες, απλώς για να ξεκινήσει η συζήτηση. Στα βραχυπρόθεσμα, ας πούμε, εγώ θα έβαζα τη δημιουργία κάποιων ελαφριών υποδομών που είναι εύκολο να γίνει, δηλαδή κάποιες θέσεις στάθμευσης, μια σήμανση φιλική προς το ποδήλατο κτλ. Την επικοινωνία οπωσδήποτε, δηλαδή ότι γιατί κανείς μπορεί να χρησιμοποιεί ποδήλατο. Το bike sharing μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και γρήγορα στο να δημιουργηθεί εικόνα για το ποδήλατο σε μια πόλη. Και φυσικά η μείωση ταχυτήτων, η οποία ακόμα και δεν είναι μόνο θέμα ταμπέλας, είναι και θέμα στενόμευσης, γιατί ακόμα και στα σημεία εκείνα που λέει 30, καταλαβαίνετε ότι ελάχιστοι πηγαίνουν 30. Κάποια μεσοπρόθεσμα μέτρα, ο σχεδιασμός των δικτύων που θα υλοποιηθούν, που θα έχουν ξεκινήσει από την αρχή, η δημιουργία των πρώτων ποδηλατοδρόμων και πάλι η επικοινωνία. Την επικοινωνία θα την επαναλάβω και στα μακροπρόθεσμα, γιατί ακόμα και σε χώρες όπως είναι η Ολλανδία ή η Δανία, δίνουν πολλά χρήματα κάθε χρόνο για την επικοινωνία και για τα ωφέλη του ποδηλάτου. Και τα μακροπρόθεσμα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση του ποδηλάτη, δηλαδή του μελλοντικού ποδηλάτη, του μελλοντικού χρήστη ποδηλάτου. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από τώρα να μαθαίνουμε τα παιδάκια του δημοτικού ότι το ποδήλατο είναι ωραίο, είναι ένα ωραίο παιχνίδι και πέρα από παιχνίδι μπορεί να τους προσφέρει και άλλα πράγματα. Όχι μόνο έχουμε τους χρήστες ποδηλάτου του μέλλοντος, αλλά ταυτόχρονα εκπαιδεύουμε και τους γονείς τους, γιατί το παιδάκι θα γυρίσει σπίτι και θα πει στον μπαμπά του: «Κοίτα, μπαμπά, μάθαμε σήμερα αυτά». Και φυσικά θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Βλαστό ότι δεν μπορεί η εκπαίδευση των παιδιών να γίνεται σε πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι για τα αυτοκίνητα, δεν είναι για το ποδήλατο. Το ποδήλατο, το παιδάκι πρέπει να εκπαιδεύεται στο σχολείο του και αν είναι δυνατόν να βγει έξω, που βεβαίως δεν μπορεί να βγει έξω στις δικές μας συνθήκες, βέβαια μπορεί να βγει σε επαρχιακές πόλεις, αλλά μπορεί να πάει σε ένα κοντινό ποδηλατόδρομο. Η κατασκευή των δικτύων που είναι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά ακόμα περισσότερη επικοινωνία που την είπαμε από πριν. Άρα λοιπόν, να καταγράψουμε, να σκεφτούμε καταρχάς πού μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συνθήκες για το 30% των μετακινήσεων με ποδήλατο, διότι δεν πρόκειται να γίνει τα επόμενα χρόνια στην Αθήνα, ας πούμε, στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα μπορεί να γίνει αλλά, και έχει γίνει, αλλά στην Αθήνα δεν πρόκειται να γίνει. Άρα λοιπόν, να βάλουμε έναν πραγματικό στόχο. Στη συνέχεια, να δούμε σε ποιους θέλουμε να απευθυνθούμε και με ποιο τρόπο, γιατί ο καθένας θέλει διαφορετική αντιμετώπιση. Και μετά να βάλουμε κάποια σαφή
μέτρα τα οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό, το ξαναλέω, κατά τη γνώμη μου, είναι συμπληρωματικό και με τα ΣΒΑΚ και μπορεί να λειτουργήσει παράλληλα, διότι δεν χρειάζεται να περιμένει κανείς να ανατεθεί το ΣΒΑΚ, να υλοποιηθεί το ΣΒΑΚ κτλ. Για να βάλει 10 θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Είναι μερικά πράγματα δηλαδή που μπορεί να γίνουν πολύ πιο γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ.